Ποια κοπέλα μέσα στο σπίτι έχεις προσεγγίσει περισσότερο για να μην μείνεις χωρίς φίλες? Πάλι τα κατάφερα. Βάζοντας μια μικρή πυρηνική βόμβα μέσα στο σπίτι. Δεν θέλω να το δώσω κάπου, γιατί δεν προσεγγίζω. Δεν γίνεται αυτό. Αναπτύρας κάπου πρέπει να δοθεί. Εκτός άμα θεωρείς ότι όντως έχεις προσεγγίσει κάποια γι' αυτό το λόγο και δεν θες να το δείξεις. Όχι, γι' αυτό δεν θέλω να το δώσω. Για άλλη μια φορά, η αλήθεια βγαίνει. Αν ήθελα να το δώσεις κάπου, κατάντησες κουραστική, ρε παιδί μου. Η Ραφαέλα, αδερφός. Σκάσε. Είχα μια ευκαιρία να μιλήσω με τον Παναγιώτη και πιστεύω ότι ήρθαμε πιο κοντά. Πόσο κοντά? Σε σημείο αναπνοής. Αλλά κάποια μου διέκοψε αυτή τη συζήτηση. Ποια άραγε? Ευχαριστώ. Μωρή, κάνεις και τέτοια? Πάντα το κάνω αυτό, εννοείται αυτό. Ευχαριστώ. Το πώς βάζει η Αριέτα το eyeliner που είναι άθλιο και σήμερα. Κοίταξε να δεις, από τη στιγμή δεδομένα που δεν σε επέλεξε στο σημερινό ομαδικό ραντεβού, προφανώς και δεν λέγατε κάτι σημαντικό. Άμα δεν μπορείς, κάτσε πάγκο. Είσαι δεύτερη επιλογή. Σους. Μπαμ! 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 Δεν θα κάτσω να ακούσω κάτι από σένα για να το μεταφέρω. Ποτέ! Τι! Τι τι! Ποτέ! Τι! Τι τι! Ποτέ! Τι! Άντε γεια! Τυρί! Ορίστε λέει ο κόσμος! Και σήμερα θα κοιμηθώ καλύτερα, γιατί καμία δεν κατάφερε να πάει το μικρό ραντεβού του Παναγιώτη. Σταμάτα πια! Σταμάτα πια, μωρί! Αλλά τώρα, μόνο! Άνι, εγώ λέω να πεις κιόλας! Εγώ λέω να αρμέξεις και να δώσεις να δοκιμάσει η Μαρίνα μου. Πολύ ευχαριστώ. Πολύ ευχαριστώ.